Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου και εκπομπή Sports στο West και πάλι κοντά σας για 11η συνεχόμενη χρονιά. Η συγκεκριμένη εκπομπή θα σας κρατά συντροφιά κάθε Κυριακή βράδυ με στόχο βέβαια και σκοπό την ενημέρωση όσον αφορά τα αθλητικά δρόμενα της Δυτικής Μακεδονίας, με την αγωνιστική περίοδο βέβαια ήδη να έχει ξεκινήσει όσον αφορά καταρχήν το ποδόσφαιρο και την τρίτη εθνική κατηγορία αλλά και ορισμένα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Σιγά σιγά μπαίνουμε βέβαια στην αγωνιστική δράση και στα υπόλοιπα αθλήματα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία. Θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα και τα πρωταθλήματα μπάσκετ όσον αφορά τις εθνικές κατηγορίες αλλά και το περιφερειακό πρωτάθλημα. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε για σήμερα την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έχουμε τους δύο ομίλους. Έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα βέβαια όσον αφορά τη Δυτική Μακεδονία. Οι ομάδες της περιφέρειας να βρίσκονται σε διαφορετικούς ομίλους. Καστοριά και Φιλώτας βρίσκονται στον πρώτο όμιλο, νεοφώτιστος Φιλώτας της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Κοζάνη και Πυρσός Γρεβενό να βρίσκονται στο δεύτερο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στους τέσσερις όμιλους, σε τέσσερις ομίλους διεξάγεται φέτος η τρίτη εθνική κατηγορία. Πέρσι ήταν σε έξι ομίλους. Θα δούμε τι έγιναν σήμερα στο γήπεδο της Κοζάνης, εκεί όπου η Κοζάνη φιλοξένησε τον Πύρασο Νέας Αγχιάλου. Είχαμε βέβαια και τα παιχνίδια της Καστοριάς, του Φιλώτα και του Πυρσού Γρεβενών. Την επόμενη Κυριακή έχουμε παιχνίδια κυπέλου για τις ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας. Θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Όσον αφορά το μπάσκετ, τα πρωταθλήματα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Είχαμε όμως το διήμερο, το Σαββατοκύριακο, ένα πολύ δυνατό τουρνουά στο κλειστό της Κοζάνης. Το διοργάνωσαν οι Διόσκοροι Κοζάνης με τη συμμετοχή του Άργους Ορεστικού, του Πρωτέα Γρεβενών και του Φίνικα Λάρσας. Δύο ομάδες της Δυτικής, της τρίτης εθνικής κατηγορίας και δύο ομάδες της β' εθνικής κατηγορίας συμμετείχαν στο συγκεκριμένο τουρνουά. Είχαμε βέβαια και πέρα από το αγωνιστικό καθαρά κομμάτι, είχαμε και κάποια happenings όσον αφορά το συγκεκριμένο τουρνουά. Θα τα δούμε και αυτά, διαγωνισμό καρφωμάτων και τριπόντων. Και θα ξεκινήσουμε βέβαια με πρωτάθλημα τρίτης εθνικής κατηγορίας, με αποτελέσματα και βαθμολογίες. Καταρχήν στον πρώτο όμιλο, εκεί όπου συμμετέχουν από φέτος η ομάδα της Καστοριάς και η νεοφώτιστη Θιέλα Φιλώτα. Να δούμε καταρχήν τα αποτελέσματα. Πρώτος όμιλος λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική. Εύρο Σουφλίου Αναγέννηση Γιαννητσών 0-0. Ο συγκεκριμένος όμιλος βέβαια έχει στην σύνθεσή του, έτσι αν θέλαμε να το πούμε σε εισαγωγικά, πολλές ιστορικές ομάδες με προεξάγοντα βέβαια την ομάδα του Άρη. Καμπανιακός Άρης 3-0. Ο Άρης ιτήθηκε στο Καφτατζόγλιο στάδιο από τον Καμπανιακό. Ο Καμπανιακός παλιός γνώριμος, βέβαια, περσινός γνώριμος όσον αφορά τις ομάδες της Κοζάνης, του Πυρσού Γρεβενών και της Καστοριάς, καθώς συμμετείχε στον όμιλο μαζί με τις ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας. Φέτος πήγε βέβαια στον πρώτο όμιλο. Στον πρώτο όμιλο πήγε και η Καστοριά. Λευκή ισοπαλία με το Αγιονέρι στο γήπεδό της. Δεν κατάφερε η Καστοριά να σημειώσει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Ελευθερούπολη Αμπελόκηποι 1-0. Καβάλα Δόξα Δράμα σε ένα παιχνίδι που έρχεται από τα παλιά, από την παλιά Α εθνική κατηγορία. 2-0 νίκη για την ομάδα της Καβάλας. Εθνικός Αλεξανδρούπολης Ακροπόταμος 4-0. Η ομάδα του Φιλώτα ιτήθηκε στο γήπεδό της από την ομάδα του Κοκκινοχώματος με 1-0. Σκόρ, η νεοφώτιστη Θίελα Φιλώτα δεν τα κατάφερε στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Στο πρώτο εντός έδρας στην ιστορία της παιχνίδι όσον αφορά την τρίτη εθνική κατηγορία, ιτήθηκε από το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος με 1-0. Και ο ιστορικός Πανσεραϊκός στο γήπεδό του νίκησε τον Απόλλωνα Αρναίας με 3-1. Στη βαθμολογία το 2-2 έχουν κάνει Πανσεραϊκός Ελευθερούπολη και Βυζάντιο Κοκκινοχώματος, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, ο Εύρος Σουφλίου και η Καβάλα στους 4 βαθμούς. Καμπανιακός, Φιλώτας και Άρης στους 3 βαθμούς. Ο Φιλώτας είχε ξεκινήσει με το δεξί το πρωτάθλημα με εκτός έδρας νίκη, είχε νικήσει τον Άρη Ακροποτάμου. Το Αγιονέρι στους 2 βαθμούς, Αμπελόκηποι στον 1. Η Καστοριά επίσης στον 1 βαθμό μαζί με την Αναγέννηση Γιαννητσών, χωρίς βαθμό Απόλλων Αρναίας, Άρης Ακροποτάμου και η Δόξα Δράμας. Αυτά με τον πρώτο όμιλο. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια να δούμε τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής που είναι 2 εβδομάδες αργότερα, καθώς θα μεσολαβεί στην ερχόμενη Κυριακή η πρώτη αγωνιστική για τον θεσμό του κυπέλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Να πάμε να δούμε τι έγινε τώρα και στον δεύτερο όμιλο, εκεί όπου συμμετέχουν από πλευράς Δυτικής Μακεδονίας η Κοζάνη και ο Πυρσός Γρεβενών. Η Κοζάνη λοιπόν έκανε το 2-2, Πύρασος Νέας Αγχιάλου 2-1. Κοζάνη με 2 τέρματα, θα δούμε στη συνέχεια, πολύ νωρίς πήρε τους 3 βαθμούς. Ρήγας Φεραίος Δοτιέας Αγιάς 1-0. Λευκάδια Αναγέννηση Άρτας 0-2. Νέο Κεσάρια Πυρσός Γρεβενών 2-0. Δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι και δεύτερη ήταν για την ομάδα του Πυρσού Γρεβενών. Φιλιππιάδα Οπούντιος Μαρτίνου 2-0. Θεσπρωτός Τρίκαλα 1-2.
Ένωση Αποστόλου Παύλου Βατανιακός 1-1 και Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκης Τσαριτσάνη, Οικονόμος Τσαριτσάνης 2-1. Στη βαθμολογία το 2 στα 2 έχουν κάνει 4 ομάδες, η Κοζάνη, ο Αχιλλέας Νεοκεσάριας, η Αναγέννηση Άρτας και τα Τρίκαλα. ΑΕΚ Καραϊσκάκης Ρήγας Φεραίος στους 4 βαθμούς. Στη μία νίκη ο Πύρασος Νέας Αγχιάλου, η Φιλιππιάδα, ο Πούντιος Μαρτίνου. Ο Θεσπρωτός, η Τσαριτσάνη, η Ένωση Αποστόλου Παύλου και ο Βατανιακός στον 1 βαθμό. Χωρίς βαθμό συνεχίζουν μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές Πυρσός, Γρεβενών, Λευκάδια και Δωτιέας Αγιάς. Αυτά και με τον βαθμολογικό πίνακα στον δεύτερο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας όπου συμμετέχουν Κοζάνη και Πυρσός Γρεβενών. Να πάμε λοιπόν στο γήπεδο της Κοζάνης. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η Κοζάνη είχε νικήσει στην πρεμιέρα με το ευρύ, με τον εντυπωσιακό 6-0 τον Βατανιακό. Βλέποντας τα στιγμιότυπα, τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Κοζάνη λοιπόν με τα ερυθρόλευκα, με την κλασική φανέλα, φιλοξένησε τον Πύρασο Νέας Αγχιάλου, νεοφώτιστο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η ομάδα της Μαγνησίας. Λίγος κόσμος βέβαια στο γήπεδο βρέθηκε σε αυτό το πρώτο παιχνίδι της Κοζάνης. Και με τη σέντρα, πολύ γρήγορα η Κοζάνη θα καταφέρει να ανοίξει το σκορ. Η Κοζάνη ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο. Είχε τον έλεγχο, σημείωσε δύο τέρματα μετά, ο οποίο προηγήθηκε. Μείωσαν βέβαια οι φιλοξενούμενοι. Πολύ γρήγορα λοιπόν, μόλις στο τέταρτο λεπτό, κάθε την πάσα του Ντεϊμεράη στον Παπαδόπουλο, τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Και ο νεαρός επιθετικός της Κοζάνης με όμορφο πλασιά, αφού περάσει και τον τερματοφύλακα των φιλοξενουμένων, θα ανοίξει το σκορ για την Κοζάνη 1-0 μόλις στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ γρήγορα πανηγυρίζουν οι φύλακες της Κοζάνης αλλά και οι παίκτες. Εδώ από άλλη λήψη τον γκολ του Παπαδόπουλου θα περάσει και τον τερματοφύλακα, θα βρει εύκολα το δρόμο προς τα δίχτυα. Εδώ βλέπετε ο Παπαδόπουλος ταχύτατος θα βρεθεί δεξιά και με πλασέ. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η Κοζάνη πολύ γρήγορα με τη σέντρα θα κερδίσει φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Εδώ ο Τσικόπουλος θα ανατραπεί. Δύο λεπτά αργότερα το συγκεκριμένη φάση, στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ματούλας από τα δεξιά με το αριστερό πόδι θα κάνει τη σέντρα. Θα αποκρούσει ασθενώς ο τερματοφύλακας των φιλοξενωμένων και ο Γιάννης Τσικόπουλος θα σπρώξει ουσιαστικά την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για την Κοζάνη. Εκμεταλλεύτηκε την ασθενή απόκρουση του Χαλάτσι, του τερματοφύλακα του Πύρασου Νέας Αγχιάλου. Θα διαμαρτυρηθούν βέβαια οι φιλοξενούμενοι για χέρι αλλά και για offside. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ισχύει. Εδώ από δεύτερη λήψη τον γκολ του Τσικόπουλου. 2-0 για την Κοζάνη μόλις το έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ξανά η εκτέλεση φάουλ από τον Ματούλα. Η ασθενής απόκρουση του Χαλάτζη και ο Τσικόπουλος στο δεύτερο δοκάρι θα κερδίσει το rebound και θα δώσει το προβάδισμα 2 τερμάτων για την ομάδα της Κοζάνης που θα συνεχίσει, θα κυνηγήσει και ένα τρίτο τέρμα στο πρώτο ημίωρο. Ουσιαστικά του αγώνα η Κοζάνη τα έκανε όλα. Εδώ μια καλή κεφαλιά. Η μπάλα όμως θα καταλήξει out. Μετά το 30 κάπως ισορρόπησαν οι φιλοξενούμενοι. Όταν και μείωσαν βέβαια λίγο πριν από το σφύριγμα του διαιτητή για να στείλει τις ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ σιγά σιγά όπως είπα μετά το πρώτο ημίωρο θα αρχίσουν να ανεβαίνουν. Θα κερδίσουν ένα φάουλ από τα δεξιά όπως επιτίθενται. Πρώτη καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους. Εδώ η κεφαλιά. Θα απομακρύνει ο Κάλφα σε κόρνερ. Ένα νέο φάουλ στο 34ο λεπτό από τα αριστερά. Δεν θα κάνει καλό υπολογισμό της μπάλας ο Βίδρας. Και στην κεφαλιά του Γκάγκα μετά την εκτέλεση φάουλ του Τσιουρέλη η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Κακή εκτίμηση της μπάλας από τον τερματοφύλακα της Κοζάνης. Εδώ όπως βλέπετε πήρε και περίεργη τροχιά η μπάλα. Θα καταλήξει στα δίχτυα. Θα μειώσει ο Πύρασος Νέας Αγχιάλου. 2-1 το σκορ, 3 τέρματα μόλις σε 35 λεπτά αγώνα. Ξανά εδώ η μείωση του σκορ από τους φιλοξενούμενους. Η Κοζάνη εδώ θα προσπαθήσει να κάνει το 3-1. Δεν θα τα καταφέρει όμως με τον Χαματάι. Το 2-1 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι θα μείνει βέβαια και μέχρι το τέλος, παρότι οι φιλοξενούμενοι θα αποκτήσουν τον έλεγχο του αγώνα στο δεύτερο 45 λεπτό. Θα είναι καλύτερη κοντά. Η Κοζάνη όμως κατάφερε να κρατήσει αυτό το 2-1. Απειλήθηκε ουσιαστικά μόνο σε μία φάση όπως θα δούμε στη συνέχεια. Εδώ θα απειλήσει στο 55 λεπτό με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Καλώς σου την μπάλα όμως θα καταλήξει out. Εδώ σε αυτή τη φάση οι φιλοξενούμενοι θα ζητήσουν πέναλτι. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ισχύει. Όπως θα δούμε και στην άλλη λήψη. Ο παίκτης του Πύρας του Νέας Αγχιάλου θα πέσει μόνος του στο έδαφος. Ο διαιτητής θα δείξει παίζεται, θα απομακρύνουν στη συνέχεια οι παίκτες της Κοζάνης. Εδώ και σε μια αργή λήψη. Ουσιαστικά κάνει μια βουτιά ο παίκτης
της ομάδας της Νέας Αγιάλου, η οποία όμως εδώ θα έχει την καλύτερη στιγμή στον αγώνα για να ισοφαρίσει. Ο Βίδρας όμως αρχικά θα απομακρύνει το σουτ του Αναστασίου και συνέχεια ο Κάλφας το σουτ του Δαμάσκου. Η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα, θα παραμείνει αυτό το 2-1. Οι φιλοξενούμενοι κυρίως με στημένα και με μακρινές μπαλιές προσπάθησαν να απειλήσουν την Κοζάνη στο δεύτερο 45 λεπτό. Δεν βρήκαν όμως το δρόμο προς τα δίχτυα. Με την Κοζάνη να προσθέτει άλλους 3 βαθμούς μετά και τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής. Η Κοζάνη παραμένει αίτη, έχει κάνει το 2-2. Ιδανικό ξεκίνημα για τους Ερυθρόλευκους στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και εδώ η λήξη του αγώνα. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Θέλαμε αυτό το ξεκίνημα. Χάσαμε και άλλα γκολ. Ο αντίπαλος ήταν εθαρχημένος στην άμυνα του. Μετά το 30. Δεχτήκαμε ένα γκολ το οποίο, εντάξει, είναι για highlights. Γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο αντίπαλος έπαιξε, προσπάθησε να φτάσει στην ισοφάριση με ανορθόδοξο τρόπο, με ψηλές μπαλιές από πίσω. Αναγκαστήκαμε να προστοχωρήσουμε, να κρατήσουμε το σκορ. Σε ένα σημείο και μετά θέλαμε να κρατήσουμε το σκορ, απλά να πάρουμε την νίκη. Μια γενικότερη εικόνα για από τα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Εντάξει, όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Όλες οι ομάδες. Εμείς κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά, έχουμε νεανική ομάδα. Πάρα πολύ δουλειά. Έχουμε ένα μάτς μπροστά μας στο κυπέλλο. Προσπαθήσουμε να δουλέψουμε τα λάθη μας. Και θεωρώ ότι μας αδικεί κατάφορα το αποτέλεσμα. Σε κύριες φάσεις έχουμε φοβερά παράπονα. Και αυτά τα δείτε και εσείς καλύτερα, να δείτε τι έγινε και σε μια φάση του πέναλτι και στον γκολ θεωρούμε ότι είναι χέρι. Αυτό είδα εγώ. Το είδα ξεκάθαρα. Θα το δούμε και στο βίντεο. Για μας, πιστεύω αξίζαμε τουλάχιστον την ισοπαλία. Συγχαρητήρια φυσικά στην ομάδα της Κοζάνης, έχουμε καλή συνέχεια. Αλλά θεωρούμε ότι από το αποτέλεσμα μας οδηγεί κατάφορα. Χάσαμε τουλάχιστον 7-8 κλασικές ευκαιρίες πέρα από τις φάσεις που είπαμε του πέναλτι, που ήταν πεντακάθαρο και από πολύ είναι. Αυτά είναι. Έτσι το. Με τον Γιάννη Προβίδα λοιπόν συνεχίζει στον πάγκο η ομάδα της Κοζάνης. Μέχρι πρώτη να φορούσε την φανέλα της ομάδας μέχρι και τον περασμένο Μάιο και πλέον πήρε θέση στον πάγκο της ομάδας αναλαμβάνοντας τη θέση του προπονητή ο Γιάννης Προβίδας, ο οποίος έχει κάνει το 2-2 με την ομάδα της Κοζάνης. Να δούμε τώρα το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, να διευκρινίσουμε μετά από 2 εβδομάδες. Ξεκινώντας από τον πρώτο όμιλο, θα μεσολαβήσει και θα δούμε το πρόγραμμα. Το κύπελο την επόμενη Κυριακή. Τρίτη αγωνιστική, Τρίκαλα Βατανιακός, Τσαριτσάνη Θεσπρωτός, Λευκάδια Ένωση Αποστόλ Παύλου, Δωτιέας Αγιάς Αέκαρα Εσκάκης. Αναγέννηση Άρτας Κοζάνη, δύσκολη έξοδος για την ομάδα της Κοζάνης, θα πάει στην Άρτα για να αντιμετωπίσει την τοπική αναγέννηση. Ο Πυρσός Γλεβενών στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι θα αντιμετωπίσει το Ρίγα Φεραίο, ο Πούντιος Μαρτίνου Λευκάδια και Νεοκεσάρια Φιλιππιάδα, τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής στον δεύτερο όμιλο. Να δούμε και τον πρώτο όμιλο όσον αφορά τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Άρης Αγιονέρη, Αμπελόκηποι Καμπανιακός, η Καστοριά θα πάει στη Δράμα για να αντιμετωπίσει την Δόξα. Δύσκολη αποστολή, με τη Δόξα βέβαια να συνεχίζει μετά τις 2 πρώτες αγωνιστικές χωρίς βαθμό. 1 βαθμό έχει η Καστοριά, Ακροπόταμος Ελευθερούπολη, Αναγέννηση Γιάννησον Καβάλα, Βυζάντιο Κοκκινοχώματος Αλεξανδρούπολη, Απόλλων Αρναίας Εύρος Σουφλίου και ο Φιλώτας θα υποδεχτεί τον Πανσεραϊκό. Ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι για τον νεοφώτιστο Φιλώτα, θα φιλοξενήσει τον ιστορικό Πανσεραϊκό. Αυτά τα παιχνίδια μετά από 2 εβδομάδες, όπως είπαμε, μεσολαβεί την ερχόμενη Κυριακή η πρώτη αγωνιστική του κυπέλου. Να δούμε το πρόγραμμα και ποιες ομάδες αντιμετωπίζουν οι εκπρόσωποι της Δυτικής Μακεδονίας. Στον πρώτο όμιλο, πρώτη αγωνιστική, το κύπελο όπως και πέρσι αφορά μόνο ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αναγέννηση Γιάννητσών Βυζάντιο Κοκκινοχώματος, Αγιονέρη Καμπανιακός, η Καστοριά θα φιλοξενήσει τον Εύρο Σουφλίου, Καβάλα Απόλλων Αρναίας. Ο Φιλώτας επίσης έχει ένα δύσκολο, θα έχει δύσκολο έργο, θα φιλοξενήσει τον Άρη βέβαια για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου. Αλεξανδρούπολη Άρης Ακροποτάμου, Δόξα Δράμας Ηρακλής Αμπελοκήπων και Ελευθερούπολη Πανσεραϊκός, τα παιχνίδια
την ερχόμενη Κυριακή στις 3:30 θα ξεκινήσουν οι αναμετρήσεις. Να δούμε τώρα τα παιχνίδια κυπέλου και στον δεύτερο όμιλο για την Κοζάνη και τον Πυρσό Γρεβενών. Πύρασος Νέας Αγγιάλου Δωτιέας Αγιάς, Φιλιππιάδα Αναγέννηση Άρτας, η Κοζάνη στο γήπεδό της θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ Καραϊσκάκης, Νέο Κεσάρια ο Πούντιος Μαρτίνου, Βατανιακός Λευκάδια. Ο Πυρσός Γρεβενών θα πάει στην Ιγουμενίτσα για να αντιμετωπίσει τον Θες Πρωτό, Τρίκαλα Ρήγας Φεραίος και Ένωση Αποστόλου Παύλου Τσαριτσάνη. Επίσης την ερχόμενη Κυριακή στις 3:30 θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια του κυπέλου και στον δεύτερο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αυτά με την συγκεκριμένη κατηγορία. Να πάμε τώρα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Να πάμε να δούμε τι έγινε καταρχήν στη μεγάλη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης. Δεύτερη αγωνιστική εκεί. Μακεδονικός Χιάτιστα, η ιστορική ομάδα της Χιάτιστας έχει επιστρέψει από φέτος στην μεγάλη κατηγορία. Νίκησε την ΑΕΠ Καραγιαννίων με 1-0. Ακαδημία Βοϊού Αναγέννηση Πτολεμαϊδας. Οι ευχάριστες εκπλήξεις της περσινής αγωνιστικής περίοδου. 3-1 νίκη για την ομάδα του Βοϊού. Μακεδονικός Φούφα Αθλητική Ένωση Ελλήμιας 3-0. Μακεδονικός Αθλητική Ένωση Περδίκα 1-0. Κλήτος Γαλατινή 3-0. Νέο φώτισες και οι δύο ομάδες. Η Γαλατινή επιστρέφει επίσης στην μεγάλη κατηγορία, έχοντας γράψει τη δική της ιστορία τόσο στην ΑΕΕ αλλά και στην ΔΕΛΤΑ Εθνική που αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια. Βελβεντό Αθλητική Ένωση Κοζάνης 4-0. Εορδαϊκός Ακρινή 1-0. Έστω και με 1-0 ο Εορδαϊκός έκανε το 2-2. Και Εράτηρα Αιανή 2-2. Βελβεντό, Μακεδονικός Φούφα και Εορδαϊκός έχουν κάνει το 2-2. Βρίσκονται στους 6 βαθμούς. Στους 4 Ακαδημία Βοϊού Μακεδονικός Χιάτιστας. 3 βαθμοί για Απόλλωνα Ακρινής, Αστραπή Κλήτου, Μακεδονικό. Και Αθλητική Ένωση Κοζάνης. Η Αιανή στους 2 βαθμούς. Ένας βαθμός για ΑΕΠ Καραγιαννίων Αναγέννηση Εράτηρας και Ελλήμια και Γαλατινή. Και χωρίς βαθμό συνεχίζουν οι ομάδες της Αθλητικής Ένωσης Περδίκα και της Αναγέννησης Πτολεμαΐδας. Να δούμε τώρα τι έγινε και στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής στη μεγάλη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς. Χιλιόδεντρο Καλοχώρη 3-4, Νταϊλάκης Κάστορ Καστοριάς 0-1. Ο Κάστορ Καστοριάς επέστρεψε στο τοπικό πρωτάθλημα. Καλυθέα Γραμμοχώρια 3-1, Νεστόριο Κορισσός 0-1, Μεσοποταμία Παναργιακός 3-3, Πολυκάρπια Μπελόκηπη 2-1 και Κάστορ, Ακαδημία Κάστορα Κωνσταράζη 2-0. Το 2-2 έχουν κάνει ο Κάστορας, η Καλυθέα και η Πολυκάρπη με τους 6 βαθμούς, Παναργιακός στους 4, Αμπελόκηπη, Γραμμοχώρια, Νταϊλάκης, Κορισσός στους 3. Καλοχώρη, Ακαδημία Κάστορα επίσης στους 3, Μεσοποταμία στον 1 βαθμό, χωρίς βαθμό συνεχίζουν Χιλιόδενδρο, Κωνσταράζη και Νεστόριο. Αυτά και με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αυτά γενικότερα με το ποδόσφαιρο. Να πάμε στο μπάσκετ. Όπως είπαμε, δεν είχαμε πρωτάθλημα. Βέβαια, τα πρωταθλήματα της δεύτερης και τρίτης εθνικής κατηγορίας όπου συμμετέχουν ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας θα ξεκινήσουν στις 12 του Οκτώβρη. Είχαμε όμως ένα πολύ δυνατό τουρνουά στο κλειστό της Κοζάνης το διήμερο Σάββατο Κυριακή. Το διοργάνωσαν οι δύο σκούροι Κοζάνης. Συμμετείχαν εκτός από τους διοργανωτές το Άργος Ορεστικό και ο Φίνικας Λάρισας, ομάδες της δεύτερης εθνικής κατηγορίας, και ο Πρωτέας Γρεβενών που μαζί με τους Γιόσκουρους θα είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία μαζί με άλλες τρεις ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας, 5 στο σύνολο, την Καστοριά, τον Ηρακλή Κοζάνης που έρχεται από την δεύτερη εθνική κατηγορία και την Νεοφώτιστη Σιάτιστα που επιστρέφει βέβαια στην τρίτη εθνική κατηγορία, εκεί όπου η Σιάτιστα βέβαια αγωνίστηκε για πολλά χρόνια από τα δεκαετία του 90 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 2000 όταν και ανέβηκε στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Αγωνίστηκε εκεί για 3-4 σεζόν η ομάδα της Σιάτιστας μέχρι όσο του βέβαια οπισθοχωρήσει το περιφερειακό πρωτάθλημα και τώρα να επιστρέψει στις εθνικές κατηγορίες. 5 ομάδες θα ξεκινήσουν της Δυτικής Μακεδονίας, θα βρεθούν στην αφετηρία της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Το Άργος Ορεστικό βέβαια για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Βλέποντας κάποια πλάνα, μάλλον να δούμε πρώτα τα αποτελέσματα του τουρνουά. Το Σάββατο οι ομάδες της τρίτης εθνικής αντιμετώπισαν αυτές της β' εθνικής. Κυριάρχησαν, νίκησαν βέβαια τα φαβορή. Πρωτέας Γρεβενών Άργος Ορεστικός 44-65. Διόσκουρη Κοζάνης Φίνικας Λάρισας 59-72. Στο μικρό τελικό, το ανανεωμένο σύνολο των Διόσκουρων Κοζάνης ιτήθηκε από τον Πρωτέα Γρεβενών με 71-57. Και στον τελικό του τουρνουά, Άργος Ορεστικό Φίνικας Λάρισας 63-76. Νίκη για την ομάδα της Λάρισας. Ο Φίνικας είναι ο πρωταθλητής της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πήρε το εισιτήριο ανόδου για την Β' εθνική, εκεί όπου μεταξύ άλλων βέβαια θα συναντήσει και το Άργος Ορεστικό, το οποίο για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν θα βρεθεί στην δεύτερη εθνική κατηγορία.
Στις 12 του μηνός ξεκινάνε τα πρωταθλήματα τόσο της δεύτερης εθνικής όσο και της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Το Άργος οριστικό για τη Β' εθνική. Ξεκινάμε εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Αργοναύτη Καλαμαριάς. Έχουμε δυτικομακεδονικό ντέρμπι στην πρεμιέρα Πρωτέας Γραβενών Ηρακλής Κοζάνης. Η Σιάτης θα φιλοξενεί τον Έολο Αστακού, επίσης Νεοφώτιστο. Εντός έδρας και η Καστοριά και η Δυόσκουρη. Η Καστοριά τον Πανεδεσαϊκό θα φιλοξενήσει. Οι Δυόσκουροι Κοζάνης θα φιλοξενήσουν την ομάδα του Αγρινίου. Να δούμε κάποια στιγμιότυπα από το τουρνουά λοιπόν που έγινε στο Κλειστό της Κοζάνης. Είναι από το παιχνίδι της πρώτης ημέρας ανάμεσα στο Άργος Ορεστικό και τον Πρωτέα Γραβενών. Το Άργος Ορεστικό επικράτησε σχετικά εύκολα. Μία κατηγορία χωρίζει τις δύο ομάδες. Πολλές οι δοκιμές βέβαια για τους προπονητές και για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά και για τα υπόλοιπα που έγιναν και αφορούσαν τόσο τους Δυόσκουρους όσο και τον Φίνικα Λάρισσας. Εν πάση περιπτώσει ήταν ένα δυνατό, ένα καλό τουρνουά για τις συγκεκριμένες ομάδες. Τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, όπως είπαμε, τόσο η δεύτερη εθνική κατηγορία όσο και η τρίτη θα ξεκινήσουν στις 12 του Οκτώβρη. Ο κόσμος είχε την ευκαιρία βέβαια να παρακολουθήσει, να δει, να πάρει μια πρώτη γεύση για το πού βρίσκονται αυτές οι ομάδες, κυρίως βέβαια οι τρεις της Δυτικής Μακεδονίας, Άργος Οριστικό, Πρωτέας Γραβενών και Δυόσκουροι Κοζάνης. Το Άργος Οριστικό, όπως είπαμε, έπαιξε στον τελικό του τουρνά με τον Φίνικα Λάρισσας, όπου και ιτήθηκε. Χρήσιμα συμπεράσματα για τον Γιάννη Δημητριάδη από αυτά τα δύο παιχνίδια, όπως βέβαια και για τους άλλους τρεις προπονητές των ομάδων των οποίων συμμετείχαν στο τουρνουά. Το τουρνουά βέβαια είχε και κάποια άλλα γεγονότα, ευχάριστα βέβαια για τους φιλάθλους. Είχε διαγωνισμό τρυπώνων και καρφωμάτων, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Είχε αγώνες των ακαδημιών των Δυόσκουρων. Εδώ βλέπουμε από τα τμήματα υποδομής των Δυόσκουρων. Στο ενδιάμεσα των δύο αγώνων της πρώτης ημέρας έγιναν αυτά τα παιχνίδια. Εδώ βλέπετε τους μικρούς καλαθοσφαιριστές των Δυόσκουρων Κοζάνης. Και βέβαια στο ενδιάμεσο των δύο αγώνων της δεύτερης ημέρας είχαμε τον διαγωνισμό τρυπώνων και καρφωμάτων. Εδώ βλέπουμε στιγμιότυπα από τον διαγωνισμό τρυπώνων. Συμμετείχαν 6 παίκτες. Ένα πολύ ωραίο θέαμα για τους φίλους του μπάσκετ που βρέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο κλειστό της Κοζάνης. Ο Τσιάμπαλης του Φίνικα Λάρισσας κέρδισε τον διαγωνισμό τρυπώνων στον τελικό. Κέρδισε τον συμπαίχτη τον Παπαχρήστου. Εδώ βλέπουμε στιγμιότυπα και κάποια σούτ από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό τρυπώντων. 15 τρίποντα εκτελούσαν από 5 διαφορετικές θέσεις οι παίκτες οι οποίοι συμμετείχαν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Εδώ βλέπουμε τον νικητή του διαγωνισμού τρυπώντων, όπως είπαμε, έγινε στο ενδιάμεσο του μικρού και του μεγάλου τελικού την Κυριακή, ο Τσιάμπαλης του Φίνικα Λάρισσας. Ο συμπαίκτης του με τον οποίο αναμετρήθηκε στον τελικό του διαγωνισμού. 11 στα 15 σημείωσε ο Τσιάμπαλης του Φίνικα Λάρισσας και εδώ ο Καρανώντας των Δυόσκουρων Κοζάνης, ο νικητής στο διαγωνισμό καρφωμάτων. Εντυπωσιακό θέαμα, όπως είπαμε, για τους φίλους του μπάσκετ. Οι 4 προπονητές βαθμολογούσαν τον βαθμό δυσκολίας του κάθε καρφώματος, με τον Καρανώτα του Δυόσκουρων Κοζάνης, όπως είπαμε, να παίρνει τον άτυπο τίτλο του νικητή. Εντυπωσιακές στιγμές λοιπόν από τους παίκτες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό καρφωμάτων. Εδώ ξανά ο νικητής σε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Εδώ η προσπάθεια, παρότι εντυπωσιακή, δεν στέφηκε από επιτυχία. Είχαμε όμως και διαγωνισμό για τους 4 προπονητές σουτ από το κέντρο, εκεί όπου ο μοναδικός και μάλιστα με την πρώτη προσπάθεια σημείωσε, βρήκε στόχο, ο Άρης Χοβολόπουλος, ο παλιός άσος του Ηρακλή και του Άρη και νυν προπονητής των Δυόσκουρων Κοζάνης. Εδώ βρήκε στόχο με την πρώτη, όπως θα λέγαμε, από το κέντρο, εκτέλεσε και έστειλε την μπάλα στο καλάθι, δεχόμενος τα συγχαρητήρια βέβαια από όλους. Καταρχάς, να μεγάλη χρονιά σε όλες τις ομάδες, σε όλα τα αγωνιστικά τμήματα όλων των κατηγοριών, είτε εθνικών είτε τοπικών. Να ευχαριστήσουμε τους Δυόσκουρους για την πρόκληση στο τουρνουά. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ δυνατό τουρνουά, με αξιόλογες ομάδες. Με δύο ομάδες πριν από την Β' εθνική, νομίζω ότι ο Φίνικας και το Άργος θα πρωταγωνιστήσουν στην Β' εθνική. Εμείς ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι, φάνηκε άλλο στο παιχνίδι. Έχουμε ακόμα πολύ δουλειά μπροστά μας. Στόχοι για τη νέα σεζόν είναι να κάνουμε μια πορεία ανάλογη με την περσινή. Να είμαστε μέσα στην εξάδα.
μέσα πρώτου έξι προγραμματο και να ευχαριστούμε αυτό που κάνουμε και να μπορούμε να βοηθήσουμε εβδομάδα με εβδομάδα. Πέρασα μια πραγματικά τρομερά δύσκολη χρονιά. Θεωρώ ότι ήταν η πιο δύσκολη χρονιά τη καριέρα μου τη προπονητική. Γιατί ήμασταν με φόρτιστη στην ΕΠΗ Εθνική χωρίς να έχουμε στην πραγματικότητα τι δυνάμει να παραμείνουμε. Αλλά η ομάδα έκανε μια απίστευτη υπέρβαση, κάνοντας 13 νίκες σε ένα πολύ σκληρό πρωτάθλημα. Και αυτό πιστεύω ότι φέτος έχει αλλάξει τα πράγματα. Έχουμε κερδίσει το σεβασμό, το μπασκετικό σεβασμό, θα έλεγα. Νομίζω ότι οι αλλαγές που γίνανε είναι σοβαρές και θα χρειαστούμε αρκετό χρόνο να δέσουμε ακόμα επιθετικά. Δεν λειτουργούμε όπως θέλουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος. Νομίζω ότι η ομάδα μας ήταν καλύτερη από πέρυσι. Βέβαια το πρωτάθλημα δείχνει να είναι ακόμη πιο σκληρό από πέρυσι. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε και πώς θα διαμορφωθούν όλα τα ρόστερ. Ο στόχος ο δικός μας είναι να μπορέσουμε να σωθούν όσο πιο νωρίς γίνεται, να μην έχουμε παρατράγωδα και να παίξουμε και καλό μπάσκετ. Να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας. Ο κόσμος μας στηρίζει απίστευτα. Έχουμε πολύ μεγάλη βοήθεια και θέλουμε να τον ικανοποιούμε κιόλας. Αυτά λοιπόν και από τους δύο προπονητές Πρωτεία Γραβενών και Άργους Οριστικού. Αντίστοιχα δύσκολο το έργο και των δύο όσον αφορά βέβαια το συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και της β' εθνικής κατηγορίας. Αντίστοιχα να ευχηθούμε κάθε επιτυχία βέβαια σε όλες τις ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας. 5 στην τρίτη εθνική κατηγορία όπως είπαμε και το Άργους Οριστικό στην β' εθνική κατηγορία. Το συγκεκριμένο τουρνουά βέβαια όπως και αναφέραμε πριν ήταν μια καλή ευκαιρία να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ομάδες τους 3 εβδομάδες πριν από την έναρξη των αντίστοιχων πρωταθλημάτων δεύτερης και τρίτης εθνικής κατηγορίας. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, η οποία θα μεταδοθεί σε επανάληψη αύριο το μεσημέρι στις 3:50. Να ανανεώσουμε το ραντεβού για την ερχόμενη Κυριακή λίγο πριν από τις 12. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.